Μπάρος Φρέντερικ Σκίνερ. Το πνευματικό βασίλειο ήταν περιττό για την εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ψυχολόγος, φιλόσοφος και βασικός θεμελιωτής του ριζοσπαστικού συμπεριφορισμού, ο Σκίνερ προσπαθεί να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά χωρίς να καταφεύγει σε οποιαδήποτε ψυχολογική ή πνευματική ιδιότητα, μια απόπειρα που υπήρξε αιτία μιας από τις μεγαλύτερες διαφωνίες στην ψυχολογία και τη φιλοσοφία του νου του 20ου αιώνα. Γνωστός στους σπουδαστές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, ο Σκίνερ έχει περιγραφεί ως ο πιο αναγνωρισμένος και ο πιο δυσφημισμένος, ο πιο διάσημος και ο πιο παρερμηνευμένος, ο πιο εγκομιασμένος και ο πιο παρεξηγημένος όλων των σύγχρονων ψυχολόγων. Τα πιο γνωστά έργα του είναι «Η συμπεριφορά των οργανισμών», «Επιστήμη και ανθρώπινη συμπεριφορά» και «Πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια». Οι ρίζες του συμπεριφορισμού βρίσκονται στην απόρριψη του διεισμού του Ντεκάρτ που μιλά για έναν άειλο νου σε ένα υλικό σώμα. Με την εμφάνιση του υλισμού τον 18ο και τον 19ο αιώνα, ο καρτεσιανός διεισμός παραγωνίστηκε. Από τη δημοσίευση του έργου του Ντεκάρτ και μετά, οι επικριτές είχαν θεωρήσει προβληματική την ιδέα ότι αυτές οι δύο μεταφυσικά διαφορετικές οντότητες μπορούσαν να αλληλεπιδρούν. Επίσης, ποια απόδειξη μπορούσαμε να έχουμε για το τι συμβαίνει στο πνευματικό βασίλειο πέρα από το δικό μας μυαλό ή έστω για τη θεωρία ότι τα άλλα πλάσματα έχουν ψυχολογική υπόσταση? Οι αρχές του 20ου αιώνα είδαν μια απλή και δυναμική απάντηση στο καρτεσιανό πρόβλημα. Οι συμπεριφοριστές, ακολουθώντας τον Παυλόφ και τον Γουότσον, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το πνευματικό βασίλειο δεν ήταν απαραίτητο για την εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αν η ψυχολογία θεωρείται επιστήμη της πρόβλεψης και ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ολόκληρο το σχέδιο θα μπορούσε να εκπονηθεί με την αφιέρωση προσοχής μόνο σε δομές φυσικών αντιδράσεων, σε φυσικούς ερεθισμούς. Οι εσωτερικές διαδικασίες δεν αφορούσαν τους ψυχολόγους. Θα μπορούσαν να τις αναλάβουν οι βιολόγοι και οι νευροχειρούργοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τεράστια επιτυχία. Χαρακτηρισμοί ψυχολογικών φαινομένων όπως ο Τζον Πονάι μπορούσαν να αναλυθούν όχι ως χαρακτηρισμοί που απέδιδαν μια κάποια εσωτερική εμπειρία στην πνευματική ζωή του Τζον, αλλά ως ισχυρισμός ότι ο Τζον μορφάζει, βογκά ή επιδεικνύει με κάποιον άλλο τρόπο συμπεριφορά πόνο. Το εμφανές πρόβλημα ότι ο Τζον μπορεί να πονούσε χωρίς να το δείχνει εξηγείται με τον ισχυρισμό ότι κάποιο άλλο παρεμποδιστικό ερέθισμα απέτρεπε τη φυσιολογική έκφραση της συμπεριφοράς πόνο. Η συνεισφορά του Σκίνερ στη θεωρία του συμπεριφορισμού έγκυται στη σταθερή χρησιμοποίηση μπεχαβιοριστικής μεθοδολογίας παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις που προσπαθούσαν να καταστήσουν τον συμπεριφορισμό ξεπερασμένο επί πολλά χρόνια. Ο Σκίνερ ωστόσο συνέχισε να εξελίσσει τον συμπεριφορισμό μαζί με ακόμα πιο αυστηρές γραμμές. Υποστήριζε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορούσε να εξηγηθεί με όρους τελεστικών συνθήκων. Οι τελεστικές συνθήκες είναι απλά περιβαντολογικά ερεθίσματα που έχουν ενισχυτική ή αρνητική επίδραση στη μελλοντική συμπεριφορά του ατόμου στην παρουσία ανάλογων ερεθισμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν πως για τον Σκίνερ δεν υπάρχουν εγκληματίες, δεν υπάρχουν ήρωες ή δειλοί, ιδιοφυΐες ή ηλίθιοι. Υπάρχουν μόνο, αν κάποιος λάβει σοβαρά υπόψη του την επιστήμη, άτομα που η συμπεριφορά τους προσδιορίζεται από το περιβάλλον. Λέει, η υπόθεση ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος παίζει βασικό ρόλο για την εφαρμογή επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο ελεύθερος εσωτερικός άνθρωπος που θεωρείται υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του εξωτερικού βιολογικού οργανισμού είναι απλώς το προεπιστημονικό υποκατάστατο για τα είδη αιτίων που ανακαλύπτονται στην πορεία μιας επιστημονικής ανάλυσης. Στο πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, ο Σκίνερ προσπαθεί να υπολογίσει τις κοινωνικές συνέπειες του ριζοσπαστικού συμπεριφορισμού του. Οι παράνομοι και αντικοινωνικοί είναι άτομα που η συμπεριφορά τους παρεκκλίνει από κάποια προτίμηση ή γενίκευση που επιβάλλεται από την κοινωνία.
Ο χαρακτηρισμός αυτών των ανθρώπων ως παραβατών αντικατοπτρίζει την άγνοιά μας για τους παράγοντες που προκάλεσαν τη συμπεριφορά τους. Αυτή η άποψη υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι δεν θεωρούμε τους ανθρώπους υπεύθυνους σε περιπτώσεις όπου κατανοούμε την αιτία της συμπεριφοράς τους, παραδείγματος χάρη υπό επιρροή ναρκωτικών. Η ιδέα μπορεί να αποκτήσει αξιοπιστία λόγω της εξελικτικής προοπτικής ότι οι άνθρωποι κατάγονται από τα ζώα. Και ο Σκίνερ, έχοντας περάσει πολύ χρόνο ελέγχοντας τη συμπεριφορά ποντικιών στο εργαστήριό του, δεν βλέπει το λόγο γιατί η συμπεριφορά των ζώων να μην μπορεί να εξηγηθεί καθαρά με βάση την αναφορά στις εκάστοτε τελεστικές συνθήκες. Έχουν εκφραστεί πολλές αξιόπιστες αντιρρήσεις για το συμπεριφορισμό, κυρίως επειδή αγνοεί τον αιτιακό ρόλο των προσωπικών ψυχολογικών εμπειριών μας. Τα μεταγενέστερα έργα του Σκίνερ είναι αμφίσιμα όσον αφορά αυτές τις εσωτερικές εμπειρίες. Μερικές φορές απορρίπτει την ύπαρξή τους, θεωρώντας την καρτεσιανό μύθο, και άλλες φορές αποδέχεται ότι μπορεί μεν να υπάρχουν, αλλά είναι άσχετες με την επιστημονική κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.